Καλώς ήρθατε στο Mikey's Does Art. Σε αυτή την εκπομπή θα κάνω τέχνη βασικά και θα σας αποδείξω ότι δεν χρειάζεται να ξέρεις πράγματα για να κάνεις τέχνη. Θα ακολουθήσω στα χνάρια του μάστορα Bob Ross. Τι δοκιμάζουμε ρε Mikey's. Δεν έχω ιδέα να ξέρετε ποιο είναι. Θα μου θέτουν κάθε φορά κάποιο challenge και εγώ θα το κάνω επί τόπου. Τρέξε το βίντεο. Ναι. Καταρχήν το μπερέ μου ρε φίλε. Δεν μπορώ να ζωγραφίσω χωρίς μπερέ. Δεν έχουμε μπερέ. Τι εννοείς δεν. Δεν καλώς ήρθατε στο Mikey's Does Art και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το πρώτο μας επεισόδιο λοιπόν. Με lumberjack and I'm ok. Το έχουμε λοιπόν, αυτό μπορώ και εγώ να το κάνω, κάτσε. Οπ. Τσεκ. Λοιπόν έλα, ξεκίνα να το κάνω. Ωραία, αλλά θέλουμε μαύρο. Είσαι κάτι σκούρο. Πάρε μπλε και καφέ και κόκκινο. Exciting shit. Unboxing. Εδώ θα μπει η ηλεκτρική κιθάρα από πίσω για να φαίνεται πιο γαμάτο. Ανοίγουμε από εκεί! Yes! Rocking Christ θα σου. Είναι σε γρήγορη κίνηση. Όχι. Οκ, okay, πρέπει να κάνω γρήγορα. Λάθος πινέλο έχεις πάρει. Γιατί ρε. Να κοίτα, τα φέρνεις όλα μαζί, τα ανακατεύεις, βάζεις και λίγο κιτρινάκι μέσα και είμαστε κομπλέ. Θέλει κάποιο νερό αυτό έτσι. Θέλει και νερό, δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει. Ελά, σκάστε, ο Μάικ ξέρει. Δημιουργώ τώρα, σκάσε. Ναι. Κάνουμε ναι. αυτή την ωραία γωνία εδώ. Ναι, ωραίος. Και το συνεχίζουμε και από κάτω για να έχει προοπτική. Ρε φίλε, λίγο μαύρο δεν μου φέρες, πραγματικά δεν με λυπάσαι. Το έχεις πετύχει, ρε. Και τώρα θα φτιάξουμε ένα ευτυχισμένο δέντρο, μισό. Τα δέντρα είναι πράσινα. Ωραία. Αυτό ειλικρινά ήταν ένα απαραίτητο χρώμα, ρε φίλε. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα την απόχρωση σκατά μωρού που δεν έχει απογαλακτιστεί ακόμα. Έχεις και χρυσό και ασημένιο. Προχώρα. Τι θα κάνω, ρε μαλάκα, θα ζωγραφίσω Blind Guardian στην τσάντα μου και θέλω το χρυσό, ειλικρινά. Ωραία, λοιπόν. Πάρα πολύ καλό. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Βλέπε τι κάνει ρε ο άνθρωπος. Βλέπε ρε μαλάκα τι κάνει. Τι, πότε πρόλαβε και καλό παστό, περίμενε. Πότε έκανε τα σκαλιά. Παίρνει μια λεπίδα και γράφει. Α, έλα ρε ευκολάκι, κάτσε. Ορίστε. Περίμενε. Το κουζινομάχαιρο. Τα δικά μου σκαλιά έχουν ουράνιο τόξο από κάτω. Πάρα μαλάκα, πολύ γιατί καλύ. Περίμενε. Μαλάκα μικρό μου πόδι. Περίμενε! Εντάξει. Εντάξει, το φτιάξεις. Εντάξει, αυτό είναι ανθρωπίνος αδύνατο όμως. Περίμενε. Περίμενε, τώρα σου πω εγώ ρε μαλάκα αρχίδι. Βλάκα μία μαρέ. Να ρε μαλάκα. Ένα, δύο, τρία σκαλιά. Ολόγιο. Πάρα πολύ καλό. Ήδη ακριβώς είναι. Ωραία. Και μετά τι πίπες είναι αυτές τώρα, θάμνη. Ένα τρουμπουλός βράχος. Αλλά χρειάζεται και ένα φίλο, έτσι δεν είναι. Ναι. Χρειάζεται ένα φίλο. Χρειάζεται ένα φιλαράκο. Πάντα όλοι χρειάζεται ένα φίλο. Όλοι χρειάζεται ένα φίλο. Ναι. Έτσι. Και ο φίλος αυτός πρέπει να έχει καρκίνο από ό,τι φαίνεται. Και τώρα τι κάνει ο ηλίθιος. Έχει κάνει ήδη κορμού στα δέντρα. Καλά, ετοιμάσου μαν. Δεν χρειάζεται να έχεις εξασκηθεί. Να το ξέρετε, ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν χρειάζεται να έχεις ταλέντο ή χέρια. Τώρα βλέπετε πως έδειξε ξαφνικά. Ναι, το εγώ το είδα. Μαλάκα, εντάξει, παίρνει μορφή, έτσι. Ναι. Πάμε παρακαλώ. Τι ωραία, μαλάκα, σ' έχουμε. Θέλει να κάνω και κορμούς χαράσοντας τώρα. Ναι, δεν πιάνει. Μέχρι στιγμής, σαν δύο σταγόνες νερό. Να έχουν χέσει το καμπά. Έχεις παρατηρήσει ότι αυτό που νομίζω ότι είναι δέντρο είναι ακροτήρι, έτσι. Δεν είναι ακροτήρι, είναι δέντρο. Αυτό είναι ακροτήρι, ρε μαλάκα. Μάθε ζωγραφική, σε παρακαλώ. Κάτσε τώρα, φτιάξει το φράχτη, θα φτιάξει το φράχτη. Λοιπόν. Τι είναι αυτό! Είναι ένα δέντρο. Οπ, δέντρο, bitches! περίμενε, τώρα κάνει τη φιλοσιά. Καλά, μαλάκα, δεν υπάρχει, έτσι! Αδερφέ μου, σε έχω στεγνά, λυπάμαι. Σε έχω ήδη περάσει. Κοίτα πόσο έχω γεμίσει εγώ και κοίτα πόσο έχεις γεμίσει εσύ, ηλίθιε. Τιποτένιε μίαν μαρέ! Άχρηστε! Τράβα καλλιέργησε λίγο ηρωίνη και άσε μας ήσυχους. Ωραία, και τώρα λεπιδιάζουμε. Τι κάνει,
τίποτα, ρε μαλάκα. Να σου πω, ένα μαχαίρι χωρίς δόντια δεν υπάρχει. Ρε μαλάκα, μου φέρνει το σογκούν να πούμε που φέρνει ο σαμουράι στη διαφήμιση. Αυτό έχουμε, ρε μαλάκα, τι θες τώρα. Κάτσε καλά, μαλάκα. Να το, το έκανε. Καλύτερα από το δικό του. Αυτό εννοείται, εντάξει. Αν είναι ένα σπίτι. Ω, το έκανε γρήγορα, μαλάκα. Ρε αυτό είναι καλό. Τώρα εκεί που έχει το σπίτι, όμως εγώ έχω το φράχτη. Δεν πειράζει, θα φτιάξω το σπίτι πίσω από το φράχτη. Έκανε μία γραμμή τέτοια. Μετά την επέκτηνε εδώ, πρόσεξε με μαλάκα τώρα. Καλά, καλά, γελάτε εσείς, ε. Θα σου πω εγώ. Σπίτι, τσεκ! Ναι. Έλα, λίγο πιο γρήγορα όμως. Τετάρτη. Ε! Καλά. Τραβάμε κάτω. Τσαντανά. Μαλάκα, έπεσε η φωτιά του Θεού πάνω στη βάρκα σου. Ξαναπατάμε λίγο από πάνω τη βάρκα. Μπράβο, μπράβο, ρε. Και επειδή είμαστε και cool, τους βάζουμε μια εξελόγια. Λοιπόν, πρόσεξέ με τώρα. Αυτό εδώ είναι ένα βουναλάκι ακατέργαστης ηρωίνης. Το οποίο μεταφέρει με τη βάρκα του ο δικός μου. Κάτσε, περίμενε. Να κάνουμε και την αντανάκλαση από κάτω για να είναι ρεαλιστικό. Ναι, τόσο σας. Περίμενε. Να, ορίστε, τραβάμε από... Να ρωτήσω αυτό, το νερό δεν δουλεύει. Γενικά σαν υγρό στην τέχνη. Μπούμ, Νίκερ! Πάρτο! Αυτό λέγεται σώσιμο, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε υβριδικό πίνακα, λοιπόν. Έτσι τους λέω σήμερα. Δώσε! Λοιπόν, μπράβο! Περίμενε! Πιάσε με! Καταρχήν, πριν να βάλουμε πουλάκια. Ε! Τώρα πιστεύω έδεσε λίγο παραπάνω. Πρόσεξε με τώρα, θα σας δείξω την τεχνική για να κάνετε παπαρούνες. Δώσε, αγόρι μου! Μπράβο! Ψεκάζουμε λίγες χαρούμενες παπαρούνες. Το οποίο μάλλον δεν πέτυχε. Είναι το αίμα του καλλιτέχνη, ρε. Στον καμβά πάνω. Σκέψου ότι αυτός που είναι στη βάρκα δραπετεύει από το σπιτάκι γιατί έχω την μπάτση. Ναι, μπράβο. Και έχει πήρε την όση ηρωίνη μπορούσε να μαζέψει. Ακριβώς και φεύγει. Οπότε θα του βάλουμε μια καμινάδα. Από ό,τι φαίνεται φύτρωσε ένα μικρό δέντρο. Θα βάλουμε και τον άσπρο καπνό. Εξέλεξε νέο πάπα ο μαν. Με μαλάκα τα πουλιά εξαφανιζόν. Αυτό το έργο θα το ονομάσω Σιωπηλή Άνοιξη. Γιατί τα πουλιά πια την άνοιξη δεν κελαϊδάνε γιατί τα κάλυψε ο καπνός. Εδώ στην είσοδο του χωριού θα βάλουμε κάποια παλούκια. Α. Με κεφάλια πάνω. Διότι το έχουμε καθιερώσει ότι είμαστε στη Μιανμάρ. Το έχουμε πει αυτό, είμαστε στο drug country. Ένα παλούκι. Ωραίος. Δύο παλούκια. Τρία παλούκια. Καλά, τρία χαρούμενα γιατί κάθε παλούκι με κεφάλι χρειάζεται ένα φύλλο. Δεν είναι κακό σαρκοχρώμα. Το πετύχαμε. Ναι. Είναι λίγο. Είναι λίγο, έχει πεθάνει από υπατήτηδα. Λίγο φραπογαλίνο, τίπο, είναι λίγο σαν τον Brave Star. Αυτή την απόχρωση. Μια χαρά είναι, μαλάκα. Μια χαρά. Έτσι, δεν. Το έχετε βουλώσει τώρα, ε. Δεν ακούσουμε, μαλάκα. Τώρα βουλώνουμε. Έχουμε μείνει άναυγοι. Σαμπλάρουμε λίγο χρώμα εδώ. Ναι. Καλά, ναι. Μαλάκα, δεν υπάρχει έτσι. Πρόσεξε με τα ματάκια πώς θα γίνουν τώρα. Γιατί έχει πεθάνει! Τα ματάκια είναι χ γιατί έχει πεθάνει, μαλάκα! Πώς φάνηκε! Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, είναι όλα μια καταναλωτική απάτη. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει τη δουλειά του Bob Ross ή του άλλου του Art Attack, τον ήλιο που κάναμε. Μαλάκα, είναι κουμκουάτ με ματάκια! Σταμάτα, μαλάκα, δεν έχει τελειώσει ακόμα το έργο, σε παρακαλώ! Βιάζει τώρα να βγάλει συμπεράσματα, ρε φίλε. Γίναμε όλοι τώρα κριτική τέχνη, κατάλαβες. Είναι το κλασικό φαινόμενο που πάει να γράψει CD και ξεμένεις από χώρο στα μισά και σιγά σιγά τα γράμματα γίνονται όλο και μικρότερα. Εντάξει, το πέτυχες. Μπράβο, ρε! Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο! Όπως βλέπετε, θα έλεγα ότι είναι σαν δύο σταγόνες νερό. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε φίλε, το δικό μου είναι καλύτερο. Αυτός ο πίνακας σε απεικονίζει ένα χωριό στη Μιανμάρ, από όπου κατάγεται ο καλλιτέχνης. Εδώ είναι το σπιτάκι του. Με την καμινάδα και τα συννεφάκια τα οποία καλύπτουν κάποια πουλιά, συμβολίζοντας έτσι το χαμό της φύσης από την βαριά βιομηχανία. Εδώ πίσω είναι το Μπαομπάμπ όπου κατοικούσε ο Ραφίκη,
Ο οποίος, αν θυμάστε, βάφτισε το σύμπαν στο βασιλιά των λιονταριών. Εδώ έχουμε τρία παλοκομμένα κεφάλια στην είσοδο του χωριού, δίπλα στο λιβάδι με τις παπαρούνες, οι οποίες παράγουν το όπιο, το οποίο παράγει την ακατέργαστη ροήνη, η οποία είναι πάνω σε αυτό το καράβι, το οποίο εγώ του προσθέσα μια εξολέμβη, όπως βλέπετε εδώ, ξεκάθαρα. Αυτή είναι μια υπογραφή. Στην είσοδο του χωριού έχουν τα γράμματα Μάικιους έτσι τεράστια, ρε παιδί μου, και επέλεξα να το απεικονίσω και αυτό. Και εδώ πέρα αυτό δεν είναι λεκές, αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αρχνάντευε κάνει zoom, σε παρακαλώ πολύ. Βλέπεις. Ναι, μαλακά, αυτό το είχα υπολογίσει πάρα πολύ καλά, το ήξερα, δεν είναι λεκές. Λοιπόν, τώρα μένει απλά να στεγνώσει και να τον πετάξουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Μάικιους Does Art. Την επόμενη φορά θα έχουμε ακόμα χειρότερα πράγματα. Στείλε μας και εσύ την πάρτι σου να ζωγραφίζεις σε κάποιο βίντεο, φάση speed painting, ρε παιδί μου, και σου δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσεις... Μαρκαδόρους and shit!